Πανελλαδική απεργία ενάντια στον ασφαλιστικό νόμο πραγματοποιούν σήμερα νοσοκομιακοί γιατροί και γιατροί που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ τη μία το μεσημέρι πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει την υποστήριξή του στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος και καλεί τους γιατρούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στην εν λόγω απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Είναι μια απεργία την οποία έχουν προκηρύξει εδώ και καιρό οι νοσοκομιακοί γιατροί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά με όλο το δυναμικό στην 24ωρη αυτή απεργία ενάντια στον ασφαλιστικό νόμο. Τον ασφαλιστικό νόμο, ο οποίος είναι καταστροφικός για κάθε παραγωγική διαδικασία, για κάθε νέο επιστήμονα, νεότερο και παλιότερο, είναι ένας φοροδοτικός, όχι ασφαλιστικός νόμος όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει, διότι εκείνο που είναι όχι για να δώσει ένα φορολογικό σύστημα στο μέλλον μέσα από τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος όπως είναι στις κύριες συντάξεις, αλλά είναι για να εισπράξει χρήματα με πρόσθετο φορολογικό τρόπο, επιβαρύνοντας έτσι και μισθωτούς όπου και αν εργάζονται δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν αφήνει κανέναν στο απειρόβλητο το νέο ασφαλιστικό, έτσι? Κανέναν απολύτως δεν αφήνει στο απειρόβλητο. Και έτσι γρηγορότερα ή αργότερα όλοι οδηγούνται σε συρρήκνωση των εισοδημάτων τους, οι μεν μισθωτοί σε συντάξεις στο μέλλον οι οποίες θα είναι πάρα πολύ μικρές και οι εισφορές δυσανάλογες αυτών που θα εισπράξουν ως σχέδια σύνταξη, τους δε ελεύθερους επαγγελματίες με όλες τις επιβαρύνσεις τους οποίους δημιουργεί και ο φορολογικός νόμος, τους οδηγεί σιγά σιγά ή στο κλείσιμο, στην αδυναμία να επιβιώσουν. Παράλληλα, οι δύο ομοσπονδίες τονίζουν ότι το νέο ασφαλιστικό δεν αφήνει στο απειρόβλητο κανέναν και κάνει λόγο για μειώσεις συντάξεων μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού τους και επιβολή νέων αυξήσεων σε ασφαλιστικές εισφορές. Η κύρια αιχμή είναι το φορολογικό και γι' αυτό το λόγο γίνεται η απεργία, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζει κανείς τις μεγάλες αδυναμίες και τα ελλείμματα που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, τα οποία τα βιώνετε και τα ζείτε με τα τεράστια κενά τα οποία υπάρχουν είτε στα νοσοκομεία είτε υπάρχουν στις μονάδες υγείας όπου και αν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αλλά κύρια αιχμή και το βάρος είναι σήμερα το φορολογικό νομοσχέδιο και για το οποίο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πολύ ενωρίτερα και πολύ ενωρίτερα από όλους έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να κηρυχθεί αντισυνταγματικό εναντίον όλων των υπουργικών αποφάσεων που έχουν βγει προς εφαρμογή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και η πρώτη μάλιστα εκδικάζεται αρχές Απριλίου, η οποία αφορούν τις συντάξεις από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι και η πρώτη η οποία εκδικάζεται από τους ελεύθερους από επιστημονικό κλάδο όπως είναι οι γιατροί. Θα επιδιώξετε συνάντηση με την Υπουργό, με την κυρία Αχτσιόγλου? Κοιτάξτε, οι συναντήσεις μας γίνονται εντάξει και μπορεί να γίνει και συνάντηση, αλλά ο φορολογικός νόμος αυτός θα πρέπει να αναδιαρθεί εκ βάθρων. Θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Ούτως ή αλλιώς, κατά την άποψή μας, αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο θα δημιουργήσει αδυναμίες και δεν θα μπορεί να προχωρήσει και θα χρειαστεί νέα παρέμβαση. Θα χρειαστεί ευρεία συζήτηση. Δεν είναι με μια συζήτηση 5 ή 10 λεπτών να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα. Είναι μια συγκέντρωση που βέβαια και μέσα στη συγκέντρωση είναι και η συζήτηση, η διαμαρτυρία για να αρχίσει πραγματικά να το συζητούν ότι χρειάζεται το φορολογικό αυτό να αλλάξει σε πάρα πολλά σημεία.